Αχ, τι καλά που είμαστε. Σε καλεσμένος. Καλεσμένος σήμερα. Σε αυτή η κόρα μου κάμε τη τρώει τέσσερι τσάμε. Του σάπα. Του σάπα δεν σκέφτηκα. Ποιους δεν σκέφτηκες. Στο λεωφορείο μπαίναμε την εκδρομή και κάθονταν πίσω στην τελευταία σειρά. Ναι, γιατί πριν έρθω από τις διαφημίσεις, σας τα λέω πιο. Είμαστε του τύπου φιλιού μας. Ναι, εντάξει, κύριε φάση. Παλιόμενα. Ναι, ναι. Στενή προχωρημένη. Ναι, και κάτσαμε τώρα και έτσι τέτοιο όντο σάμπα στάιλ. Να πούμε το water. Στο λεωφορείο. Εσύ είναι το λεωφορείο. Κάνει. Μην με το που έκαμε στρατά, δηλαδή κάμε που κάνει φτάνει. Που την παρπαντούσαν, είχα τον δίπλα. Έλα, πάμε, πίσω, ήρθαμε πίσω στο δεύτερο μέρος του Happy Hour. Κωνσταντίνος Ιάσονος μαζί μας, επιτέλους στην καρέκλα μου. Που δεν είναι, για μέρα δεν είναι καθόλου βολική. Ευούνησα, αν ήξερω. Συμβαίνει τίποτε. Λοιπόν, κανόνισε την πορεία σου από αύριο να κάθομαι και να βουλιάζω. Ναι, αυτό λαλό. Να κάτσω τώρα 5 λεπτά. Δεν ξέρω. Κι αν είναι ο σχήμ. Τέλεια μου. Είδε αυτό την παντομήμα μου. Είπα ότι είμαι πολύ καλή. Κι αν είναι ο σχήμ. Σταμάτα. Αγαπώ σε ρε. Και τόσο πολλά. Λοιπόν, η προηγούμενη φάση του παιχνιδιού ήταν ενδεικτική για να δούμε πώς θα πάμε τα ζευγάρια. Οπότε επειδή εσείς τις περισσότερες φορές ταυτιστήκατε στο έχω δεν έχω. Α, γιατί σας αντίτσιρε. Και εμείς είμαστε αντίτσιρε. Εσύ παραλέγει μια ζευγάρια. Εσύ είμαστε εμεί. Είμαστε ζευγάρι. Αύριο είναι να βγει πόντο τίτλο. Ζευγάρι είναι Ιωαννίδου με τον Γιώργο. Σε ποια παραλία γυμνιστών συχνάζετε. Σε αυτή η κόρη μαρούλα, τσαβέ που δεν πιάμε να μην κοιτάμε. Και έκαναν και από εκείνον που ήξερα τη λέξη. Σεξτινγκ. Κάναν και σεξτινγκ. Σεξτινγκ. Καλά και παίξαμε το πως δεν ήξεραμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το παιχνίδι είναι μάθαμε κυπριακά. Α, τέλεια. Και εγώ παίζω με την Ελένα. Αν έπαιζα μαζί σου. Ξέρετε κυπριακά. Ναι. Όξα τα θεία. Ελένα μου. Κουτσούμεντα. Εγώ τα έχω μάθει καλά. Τι φαρσί. Το παιχνίδι μας είναι σε τρεις γύρους. Θα δούμε κατά πόσο ξέρετε. Εγώ θέλω και τζαντζίκι. Το κανονίσουμε. Σε δική μου. Θα μάθουμε ονομασίες χωριών. Από πού προέρχονται τα ονόματα των χωριών μας. Το πρώτο μέρος. Το δεύτερο. Κυπριακές εκφράσεις. Και αν έχουμε χρόνο θα πούμε και λέξεις. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα λαξ. Πρώτη ομάδα εσείς, δεύτερη ομάδα εσείς. Θα ξεκινήσουμε από εσάς, Ανδρέα μου. Ναι, παρακαλώ, ναι, γιατί. Και η Έλια είναι καλεσμένη. Γιατί καλεσμένη. Και η Έλια είναι καλεσμένη μας όμως, αλλά τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι, όχι, να παίξουν οι καλεσμένοι πρώτα ή από εδώ. Ναι, για όνομα του Θεού. Μαζί μου παίζουμε. Ναι, παίζετε μαζί. Γιατί εμείς πώς είμαστε, Ντρί. Σήμερα ταξιδεύουμε. Εννοεί να παίζουμε. Έμπαιζε ένα και ένα. Η ερώτηση για την Ελένα και τον Χρήστο. Ταξιδεύουμε μέχρι τη Λεμεσό, στο υπέροχο χωριό Λάνια. Λάνια. Μπορεί να φανταστείτε από πού πήρε το όνομα το χωριό Ελάνια. Λάνια. Από τα Πλατάνια. Θα μπορούσε. Λάνια. Αν και έχει ένα πλατάνι, τσάμε που είναι. Θα σα βοηθήσω όμω. Θα σα βοηθήσω. Πρώτη επιλογή για τα ονόματα. Θα δώσω τις εναλλακτικές, βέβαια. Θα ξέρει να γίνει με ρεζίλι, ναι. Όχι, πάντα δίνω αυτό το κλου για αρχή. Η πρώτη ονομασία είναι από την λέξη Βαλανιδιά, που υπάρχουν πάρα πολλές στην περιοχή. Και από εκεί πήρε το όνομά του η κοινότητα Λάνια. Δηλαδή από το Βαλανιδιά, Βαλάνια, Βαλανιά. Πήγε Λάνια. Παράφραση και γίνε η Λάνια. Όπως μια συμμαθήτρια μου που είναι βαφτιστή στην Κωνσταντίνα, αλλά φωνάζουν την Τατιάνα. Παρακάτω. Ναι. Δεύτερη εκδοχή. Εγώ από έχω ένα φίλο που το λένε Άκη και βαθύ σαν Ανδρέα. Ανδρέα, Ανδρεάκη, Άκη. Άντε, κατάλαβε τώρα. Έτσι, εγώ έχω θείο που τώρα βαθύ σαν Ανδρέα. Προχωρούμε. Δεύτερη εκδοχή. Δεύτερη εκδοχή. Εμά. Σταμάτα για να παίξω ποιε λέξει. Στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές παιδιάδες, οι γνωστές αλάνες που έπαιζαν και τα παιδιά και από εκεί πήρε το όνομα το χωριό. Τρίτη εκδοχή. Την εποχή της Φραγκοκρατίας, ο βασιλιάς Γεώργιος έφερε στην περιοχή μεγάλα παζάρια, λιανικές αγορές. Πάει από εκεί εξελίχθηκε όλο αυτό και το εμπόριο και έμεινε το όνομα στο χωριό Λάνια. Ω, καλή, και είναι πελάρα. Αυτές οι τρεις εκδοχές από τις πολλές παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είχε το πρώτο παίζει. Από τη Βαλανιδιά. Από τα Βαλάνια. Όχι, Αλάνια. Άτε, το δεύτερο. Το δεύτερο. Από τις πολλές Αλάνες. Ναι. Λάθος.
Χωρίς που τι. Ας να μας πει. Από τι. Από τις πολλές βελανιδιές που υπάρχουν στην περιοχή. Και παράσυρες με. Γιατί με ακούεις. Είσαι μικρός νασιοπάς. Μα σέβεσαι. Μα σέβεσαι. Γίνεται να πιάσουμε εμείς τον πόντο. Γιατί εγώ είπα το πρώτο και πάση του μόνο. Όχι, παιδιά, θα υπάρχει εδώ ομοφωνία από την ομάδα. Θα υπάρχει ομοφωνία από την ομάδα. Εντάξει, χάρη μου είναι κάτι που να είναι ομόφωνο στην Κύπρο. Ξέρω γιατί έχει λίγκου. Κάθε φορά που την λέω τώρα, λίγο να έχω φοβερό νύλιγκο. Τώρα κατάλαβα από τι. Η μικρανή, αν είναι μικρανή. Να σα πω ότι υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή ότι το όνομα του χωριού το πήρε από τη Λάνια, από την Λάνα, που είναι η κόρη του Θεού Διόνυσου. Υπάρχει και αυτή σαν δεύτερη εκδοχή. Λάνα. Ναι. Ακούτε σαν σύριαλ του, τότε. Ναι. Όπως και να έχει, χάσατε. Χάσατε. Εντάξει, οκ. Έλια μου. Αγάπη μου. Ανδρέα μου. Κωνσταντίνε μου. Βλέπεις εμείς το καλοπιάνουμε. Ναι. Περνάμε, παραμένουμε στην επαρχία Λεμεσού, στο χωριό Σικόπετρα, με 120 κατοίκους. Και έχω και για εσάς τρεις εναλλακτικές. Τι γίνεται, κάτι έγινε στη Σικόπετρα. Α, γι' αυτό. Έγινε κάτι. Όχι. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, το όνομα του χωριού για τη Σικόπετρα υπάρχει ένας μύθος, Ανδρέα μου και Έλια μου, από την όμορφη Βασιλοπούλα Ναυσικά, που ταξίδευε εκεί στα βουνά του χωριού με το άλογό της. Και στο ελεύθερο της χρόνο εντροεσίκα. Και έδινε τις φυσικά για να πέφτουν τα σικά κάτω. Είναι ατάκα από το stand-up comedy αυτό. Ναι, 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 θα ξέρουμε ένα άλλο κύριε δάσκαλε. Χειμώνεται κιόλας, παιδιά, δίχως. Η συγκεκριμένη Βασιλοπούλα Ναυσικά, μαζί με τα λόγω της, αυτός πήγαινε... Μα κοινή της Κερκύρας είναι Ναυσικά. Τη Κύπρου, τη περιοχή εκεί. Πήγαινε στο παλάτι τη περιοχή εκεί στην Ναμασό. Εντάξει, στα λόγω της... Ταμασό, ρε. Αφού Λεμεσόν είπε. Γιατί είπες Ταμασό. Η Ταμασός στην επαρχία Λεμεσού δεν είναι. Η Ταμασός είναι προς... Το παλάτι Τζαμέτα. Εντάξει, έχει με Λεμεσόν όμως, κύριε δάσκαλε. Εντάξει, από την να το πιάσουμε και να το πάρουμε εκεί που πρέπει. Πάμε παρακάτω. Προς το παλάτι, έφυγε από το παλάτι και πήγαινε προς την Ταμασό. Ναι, εντάξει. Α, εντάξει. Σε κάποια φάση, το άλλο εγλίτσισε, έφυγε από το άλογο. Έπεσε κάτω, χτύπησε και σκοτώθηκε. Και χάγε ένα σίγουρο. Εντάξει. Και έτσι το χωριό ονομάστηκε Ναυσικόπετρα και στην πορεία. Εμιτσάνατο, έκαναν το Σικόπετρα. Έγινε Σικόπετρα για ευκολία. Σε καλόμαστε πια. Συγκεντρωθείτε. Συνεχίζω τις επιλογές. Τι εννοώ, καραβέζω τροχέσια. Όπως τίποτε, όπως τίποτε. Δεύτερη επιλογή, δεύτερη εκδοχή. Ως γνωστόν... Εντάξει, ξέρω τι συγκινήθηκες μου. Άτε, μιλάω άνθρωπος. Θέλω να χωνάσεις σιρήνα το φακό. Έλια. Ναι, μάνα μου. Ανδρέα, δεύτερη εκδοχή, ως γνωστό στην περιοχή... Μα τούτη ήταν η πρώτη. Ναι. Ως γνωστό στην περιοχή... Τελείωσε η εκπομπή, πάει. Ως γνωστό στην περιοχή, λέω, υπάρχει ένας βράχος που έχει το σχήμα του σίκου. Άρα λοιπόν, Σικόπετρα. Και η τρίτη εκδοχή είναι ότι από τα πολλά σίκα που υπάρχουν στο χωριό υπάρχει μια ποικιλία συγκεκριμένη που είναι σκληρά τα σίκα και βγαίνουν πάρα πολλούς μήνες. Και είναι σκληρά σαν πέτρα. Ναι. Δεν είναι το πετροκέρασο. Το πετρόσικο. Τα λόγια μου ήρθες, μπράβο. Και βγήκε το χωριό από αυτή την ποικιλία από τα σίκα και έχει γίνει Σικόπετρα. Δεν την εύκανα πετρόσικα. Σικόπετρα. Ακούγεται πιο καλό. Γιατί δεν μπερδεύονται με την Πετρούπολη. Ένα λεπτό να ακούγεται καλό. Πετρόσικα. Ναι, ακούγεται καλό. Μέσα εδώ μακράσικα. Έχετε 4 δευτερόλεπτα. Κάτι τέλος πάντων που έπεσε είναι ναυσικά. Ναυσικά. Άντε τελειώνει να φύγει. Έλεγε και αν δεν έχετε 4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το πρώτο εν είναι. Μα γιατί. Τι γιατί. Αν και πρόσεξε. Όχι, εγώ μιλάω με τη συμπαίκτριά μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, συνεννοούμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, στο παρελθόν, κάτι απίστευτες ιστορίες ήταν πραγματικές. Το Κρήτου Τέρεξ, ξέρεις ότι βγήκε από τον Ερωτόκριτο. Που ήταν Ερωτόκριτος, Ερωτοκρήτου, Κρήτου. Και βγήκε και Κρήτου Τέρα. Έτσι. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, θέλω μια απάντηση. Θέλω μια απάντηση. Εμείς ακούγονται το σήκω. Λοιπόν, να πούμε το δεύτερο.
Ναι, αν και το, η ποικιλία πέτρα, το σήκωνε. Και η ποικιλία το σήκωνε είναι. Ότι είναι σκληρά σαν πέτρα. Τα σήκα. Άλλα πράγματα είναι σκληρά περίμενε, σαν πέτρα, αν, κόρη. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Αν είναι... Ξέρω το. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση γι' αυτό. Όχι, περίμενε. Έλα σου πω. Αν είσαι βράχων, για με ήταν αγνωστό ότι ήταν απέναντι και να το θεωρούν. Άρα τα τρία. Το τρία. Το τρία. Συμβολικό αριθμό. Συμβολικό αριθμό, εντελώ τυχαία. Σωστό. Από τα πολλά σίκα που έχουν στο χωριό, λάθο. Ποια πιόλα σίκα. Ποικιλία δεν από την ποικιλία, ναι, από την ποικιλία. Λάθο. Η πρώτη είναι η εκδοχή. Μπράβο, σωστή. Ποια είναι η ναυσικόπετρα. Μάλιστα, ναυσικόπετρα. Ναι, αλλά αν είσαι νοτιτρά που έπεσε να φατσίζε μπα στο σίκο. Λίστρισε το άλογο μπα στο σίκο και έπεσε με την πα στην πέτρα. Αυτό που είπα ναυσικόπετρα. Που έπεσε. Ναυσικόπετρα, έχει και έγινε στην πορεία σικόπετρα για ευκολία. Δεν με παρακολουθείτε που τα λέω. Ναι, το πάμε στο επόμενο. Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα που έχασετε και εσείς. 0-0. Όχι, εκεί δεν κόφηκαν τα ονόματα. Περνάμε στις... δεύτερο, άλλη φορά άμα θα κάνεις τέτοια ερώτηση θα είμαι... μια ο ερωτόκλητος και μια είναι φυσικά. Να σε ξανά σε ακούω. Περνάμε στις κυπριακές εκφράσεις. Ωραία. Μία για την κάθε ομάδα. Ξεκινάμε μαζί σας. Ναι, ναι, ναι. Άζωστος σε τρέχει ο γείτονας και ο συγγενής ζωσμένος. Γαλλικά τούτο. Κυπριακό. Στραβέντα. Άζωστος. Πέτα μου γαλλική προφορά. Άζωστος. Χωρίζεται σε ζωσμένο. Ναι. Σε τρέχει ο γείτονας. Σε τρέχει ο γείτονας και ο συγγενής ζωσμένος. Τι σημαίνει. Αλφα. Πάρα πολλά τα χτυπητήθηκε. Πάρα πολλά, κουράσαμε. Ελπίζω στη διαγωγή τουλάχιστον να έχουμε μια διάκριση. Αλφα. Ο συγγενής θα μας προμηθεύσει τα απαραίτητα όταν χρειαστούμε. Β. Οι συγγενείς απαιτούν πιο πολύ από τους άλλους να τους βοηθήσουμε. Τρία. Ο συγγενής είναι χειρότερος εχθρός από τον γείτονα. Και τέταρτον. Να δικαιωθεί το πράγμα. Ναι. Γιατί να έχουμε τέσσερις και τρεις. Άιστο, άιστο, ναι. Και τέταρτον, ο γείτονας είναι καλύτερος και από συγγενή. Άζωστος σε τρέχει ο γείτονας και ο συγγενής ζωσμένος. Το τέταρτο. Ο γείτονας είναι καλύτερος από το συγγενή. Ναι, ναι, μου αρέσει και εδώ θα το απέριπτα, αλλά πάω για την καμάρα. Αποφασίστε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Εκείνο που ο συγγενής ζητά παραπάνω από τον γείτονα, νομίζω είναι εκείνο. Αλλά γιατί. Ναι. Ο συγγενής θα μας προμηθεύσει τα απαραίτητα. Οι συγγενείς απαιτούν πιο πολύ από όλους να τους βοηθήσουμε. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω. Ο συγγενής είναι χειρότερος εχθρός από τον γείτονα ή ο γείτονας είναι καλύτερος και από τον συγγενή. Αλλά αφήνω το πάνω σου. Γιατί. Ο γείτονας είναι καλύτερος από τον συγγενή. Αυτό. Λάθος. Ποιον είναι. Αναλύτω και με έναν τρόπο. Ναι. Ο συγγενής είναι χειρότερος εχθρός από τον γείτονα. Κάτι γιατί λέει άζωστο σε τρέχει ο γείτονας και ο συγγενής ζωσμένος. Πρώτη φορά τα ακούω βέβαια αυτά με τα ζωνάρια. Είναι εκφράσεις, παιδιά, που χρησιμοποιούμε. Μα πείτε. Αφού το πρωί, το βράδυ. Την ώρα που ξυπνάς. Οι παλιοί, αλλά είναι γνωστές σαν εκφράσεις. Μα πώς τον παλιοί, τον καιρό της χειροκητίας. Λίγο πιο πριν. Περνάμε στην έκφραση σας, Έλα, Ανδρέα μου. Παιδιά, ησυχία. Κοροϊδεύει με, κύριε. Θα το δω στην βαθμολογία μετά. Στην άλλη εκπομπή θα έρθουμε με τον κύριε Μόρα. Πάνω στην κόντρα, βλαστά μιμίτη. Τι βλαστά? Μιμίτη. Πώς γράφετε το μιμίτη? Μιμίτη. Ένα μι στην αρχή, δύο στη μέση, μιμίτη. Είναι μια λέξη το μιμίτη. Ναι, μιμίτη. Ξέρεις πάνω στην μιμίτη, κόντρα, εσύ. Βλαστά μιμίτη. Μην ξέρουμε να λέγεται. Για να δείξει ότι κάποιος ή κάτι είναι πολύ λερωμένο. Για διαμάχες που κρατούν πολύ καιρό. Για ανθρώπους που ρισκάρουν. Ή για κακότυχους που τους βρίσκουν απανωτά κακά. Πάνω στην κόντρα, βλαστά. Πες το δυνατά μιμίτη. Να ακούμε τι λέμε. Μεταξύ μας, είμαστε μαζί. Είμαστε ίδια ομάδα. Λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω, δεν ξανακούσα ποτέ τη λέξη μιμίτη, αλλά νομίζω είναι όπως το γινάτιν, όπως το πέμα στην δεύτερη εκδοχή. Για διαμάχες που κρατούν πολύ καιρό. Τούτο. 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 Ναι. Λάθος. Είναι το τέταρτο. Μπράβο. Μπράβο. Ποιο είναι το τέταρτο. Για κακότυχους που τους βρίσκουν απαρωτά κακά. Η κόντρα είναι η καμπούρα της Καμίλας π.χ. Ναι. Εντάξει, όχι π.χ. λοιπόν, ναι.
Κάτι σαν κόντρα. Όχι, μα να μου χτυπά και κάνει κόντρα. Και πα την κόντρα, βλαστά σου και τη μύτη. Είσαι σαν το σπυρί, σαν το ναι. Έμπειρα. Πιο απλή ερμηνεία που μπορώ να δώσω. Αλλά ήταν ωραίο έτσι όπως σου το εξέφερε. Δεν έχουμε χρόνο για Αλέξη. Μας έφαγε όλο το χρόνο. Ναι, μαζί σου. Καταλάβετε ότι κάνατε λάθος και δύο ομάδες, αλλά λοιπόν πρέπει να εξαρθείτε μάλλον. Ναι, θα εξαρθείτε για να κερδίσετε. Να εννοείται. Ούτως ή άλλως να έρθετε. Ο καθένας μόνος, μην νομίζετε. Μέχρι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου. Αντρέα μου, επειδή δεν πρέπει να σηκωστώ, έλα. Και τώρα ψάχνουμε την κυπριακή λέξη βολό. Τι σημαίνει ευόλιο. Το που πάθα εγώ. Δεν παραζηκωστώ. Βούλησα. Να ανοίξω μόνο ένα, να το δούμε. Λοιπόν, από ένα φλιτζάνι, happy hour. Είναι εδώ που τα κάνει το μελομακάρονο της η Έλια Βουτή. Για να κλείσει ο κύκλος όπως ξεκινήσαμε. Έλα, Έλενα μου. Έλα, Χρήστο μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μας τα προσθέσεις από Keep Away. Ήταν πραγματικά happy hour. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά περάσαμε καταπληκτικά. Εμείς τέλεια. Επειδή όμως σε λίγες μέρες είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της χρονιάς, αύριο είναι τελευταία και μετά ξανά 2 του Γενάρη. Έτσι στα γρήγορα από μια ευχή στον κόσμο. 2 του Γενάρη χρονιά. Να σας ξαναδούμε. Η ευχή στον κόσμο είναι να μας αντέξει. Όχι. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με το καινούριο νέον έτος, να πραγματοποιηθούν όλους οι ευχές τους, τα θέλω τους, αλλά για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν, το πιο σημαντικό είναι να έχουν δύναμη στη ψυχή τους, γερές αντοχές και όλα μα όλα γίνονται. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη και χιούμορ για να ξεπερνάμε τα δύσκολα και νομίζω πως όλοι είμαστε δυνατοί για να το παλέψουμε όσο γίνεται. Εγώ θέλω το 2019 να βλέπω γύρω μου υγιείς και χαρούμενους ανθρώπους. Αυτό. Χαρούμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ σήμερα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς πολύ ωραία. Και να ξαναρθούμε 2 του Γενάρη, είπαμε. Όχι, 2 του Γενάρη θα είναι η Γογό Αλεξανδρινού. Να έρθετε μετά. Να έρθουμε με την Γογό. Να έρθετε με την Γογό. Ναι, ναι. Ή ακύρωση Γογό, να έρθουμε εμείς. Δεν έχει πρόβλημα. Και αυτό γίνεται. Τόσο καλά τα λάθη. Η επόμενη μετά το 2 του Γενάρη. Έλια, μας το αφήσουμε μετά. Θα τα αφήσουμε. Φέρτε ένα βιντζί. Το φόρκλι. Να σε τραβήσουμε. Να το σηκώσουμε αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν και πάλι αύριο, 4:30, εδώ στο ΡΙΚ 1. Εσείς να φροντίζετε να βρίσκετε πάντα λίγο χρόνο για ό,τι σας δίνει χαρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και τώρα με το μωρό που...